Πολλοί από εσάς μπερδεύεστε και μένετε σκλαβωμένοι σε διατροφικά πλάνα. Η αλήθεια είναι, η διατροφή στο τέλος της ημέρας δεν είναι ένα διατροφικό πλάνο να σάρω ποτάκι, να φάω αυτό, να φάω εκείνο, να φάω 30 γραμμάρια, να φάω αυτή την ποσότητα, δεν ξέρω εγώ τι, 5 ή 16 γεύματα την ημέρα. Όχι. Αυτό λειτουργεί εναντίον σου. Η διατροφή δεν είναι σαν το πρόγραμμα προπόνησης που έχεις το πρόγραμμά σου, προπόνηση Α, προπόνηση Β, προπόνηση Γ, πας τις κάνεις την κάθε μέρα, προοδεύεις, γίνεις δυνατότερος. Όχι. Η διατροφή επηρεάζεται από χίλιους παράγοντες. Κοινωνικά, το οικονομικό σου επίπεδο, την οικογένειά σου, το που βρίσκεσαι, το που μένεις, τις ώρες που τρως, τις ώρες που ξυπνάς, ολόκληρη σου τη ζωή. Το να κάνεις ένα διατροφικό πλάνο που δεν διατηρείται ούτε 2-3 μέρες λειτουργεί εναντίον σου και σε ποδίζει στο να χάσεις λίπος. Η φορά που έχασα περισσότερο λίπος από ποτέ και έφτασα να γίνω κομμάτια, να πέσω πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους, ήταν όταν μέτρησα θερμίδες και ξεκίνησα να συμπεριλαμβάνω τα πάντα στη διατροφή μου. Χτυπούσα τις πρωτεΐνες, χτυπούσα και τις συνολικές θερμίδες που χρειάζομαι για το έλλειμμα, για να πετύχω το στόχο μου, αφού βρήκα πρώτα πόσες θερμίδες καίω και μετά το στόχο μου ξεκίνησα να αλλάζω διατροφικά, τρώγοντας ό,τι θέλω, χωρίς να πεθαίνω στην πείνα, μίζερος με διατροφικά πλάνα ιδίες.